Cyprus now being regarded as a Hezbollah target? It would be, they would be full partners with the Israelis, and they have to assume the responsibility and take the repercussions of what they are doing. Την ουσία των απειλών του ηγέτη της Χεσμπολά, Χασάν Ασράλα, κατά της Κύπρου, επιχειρεί να αναλύσει το μεγαλύτερο αραβικό δίκτυο. Αντικείμενο του Αλζαζίρα, το κατά πόσο η Συντική Στρατιωτική Οργάνωση του Λιβάνου είναι σε θέση να κάνει πράξη τις απειλές της, να χτυπήσει δηλαδή την Κύπρο σε περίπτωση που ο στράτος του Ισραήλ χρησιμοποιήσει τις ελεύθερες περιοχές του νησιού για στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χεσμπολά. Σύμφωνα λοιπόν με το Αλζαζίρα, αυτό θα μπορούσε να γίνει με δύο τρόπους. Πρώτον, με χτυπήματα σε κυπριακό έδαφος κατά Ισραηλινών στόχων από μαχητές της οργάνωσης που είτε βρίσκονται είτε θα φτάσουν στην Κύπρο. Και δεύτερον, με χτύπημα σε στρατιωτικής φύσεως υποδομές που ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ο IDF, όπως για παράδειγμα οι βρετανικές βάσεις ακροτηρίου. The UK Air Force Base there, isn't there, Akrotiri? So in theory, that could also be a target. Well, for sure. I think that everyone should take Hezbollah seriously in their threats. Israel should take them seriously, Cyprus should take them seriously. Υπάρχει την ίδια ώρα και ακόμη πιο σκληρή άποψη, δηλαδή αυτή της τυφλής πυραυλικής επίθεσης από τον Λίβανο στην Κύπρο, σε περίπτωση που η χώρα μας θεωρηθεί μέρος του πολέμου. Το ερώτημα που πλανάται σε αυτή την περίπτωση είναι κατά πόσο η Χεζμπολάχ διαθέτει πυράβλους αυτού του Βεληνεκούς. Η απάντηση είναι εύκολη, αφού η οργάνωση διαθέτει μεταξύ άλλων πυράβλους Φατάχ 110 ιρανικής κατασκευής Βεληνεκούς 300 χιλιόμετρων, την ώρα που η Κύπρος απέχει από το Λίβανο μόλις 175 χιλιόμετρα. Ας μην ξεχνάμε την ίδια ώρα ότι κατά λάθος το καλοκαίρι του 2019 είχε προσγειωθεί στον πενταδάχτυλο πύραυλος που ξεκίνησε το ταξίδι του από τη Συρία. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, οι Σύριοι ενδεχομένως εκτόξευσαν πύραυλο για να αναχαιτήσουν Ισραηλινά μαχητικά. Ο πύραυλος δεν βρήκε στόχο, είπε στη βλάβη και δεν εξεράγει στον αέρα όπως είναι προγραμματισμένος να κάνει. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο στις πολεμικές σειράξεις. Την πιο πάνω δήλωση που έκανε το βράδυ της Τετάρτης ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σχολιάζουν πολιτικοί αναλυτές στο Λίβανο, θεωρώντας τα λόγια του Νίκου Χριστοδουλίδη ως ήττα τόσο για τη Λευκοσία όσο και για τις Βρυξέλλες. Η δήλωση ουδετερότητας της Κύπρου μπορεί να θεωρηθεί ως στρατηγική νίκη για την Χεζμπολά. Δείχνουν την αδύναμή τους πλευρά. Στο Λίβανο ασχολούνται επίσης με το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών και κατά πόσο η Χεζμπολάχ θα προσπαθήσει να σπρώξει ακόμη περισσότερο μουσουλμανικό πληθυσμό στην Κύπρο. Ακόμα και αν η Κύπρος δεν παρασυρθεί σε καμία σύγκρουση, μια πιθανή εισρωή προσφύγων, Λιβανέζων και Σύρων θα ήταν ανησυχητική για την κυβέρνηση της χώρας. Υπενθυμίζοντας την προεβδομάδων αναφορά του Νασράλα για την Κύπρο και το μεταναστευτικό. وهلا ما عم نتوحد عم نقول اعطوهم هذا الهامش هذه الحريه اسمحوا لهم. Τα περισσότερα ξένα ειδησιογραφικά δίκτυα έχουν πάντως και σήμερα αναφορές για τις απειλές του Χασάν Ασράλα κατά της Κύπρου, παρά το γεγονός ότι ο περισσότερος χρόνος στο ρεπορτάζ αφορά καθαρά τα τύμπανα πολέμου ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ.